Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, για να δούμε τι προέκυψε και τι αναμένεται να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για αυτό το μεγάλο ζήτημα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Ψάρτη, σε εσάς και τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Άμεση αποσυμφόρηση λοιπόν των νησιών από πρόσφυγες. Θα υπάρχει, λέει, και ειδικό πλοίο, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε η αρμόδια υπουργός. Θα μεταφερθούν σε χώρους όπου θα εγκατασταθούν σε αρκετές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας. Υπήρξαν αντιδράσεις από κάποιους δήμους για το ζήτημα αυτό, κύριε Πατούλη? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι χθες έγινε μια επικοδομητική κουβέντα. Ναι. Αποσαφηνίστηκαν και περιγράφησαν οι σκέψεις τουλάχιστον της αρμοδίου υπουργού για το θέμα το μεταναστευτικό. Ένα θέμα εθνικό. Ναι. Σίγουρα αυτό που ζητήθηκε από την υπουργό ήταν χώροι οι οποίοι να διατεθούν από δήμους για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν μετανάστες. Εκεί φυσικά εμείς αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι θα πρέπει να μας δείξετε ποιος είναι ο εθνικός σας σχεδιασμός, με ποιον τρόπο θα μπορέσει να συμβάλλει η Ευρώπη, με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθεί αυτή η φιλοξενία, πώς θα γίνεται το ζήτημα του επιστισμού τους, της ένδυσής τους και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Mm-hmm. Ζητήματα δηλαδή που άπτονται όχι μόνο του ανθρωπισμού όσον αφορά για τους μετανάστες, αλλά και αν θέλετε των πολιτών μας, οι οποίοι εν διάρκεια περιπτώσει πληρώνουν τα δημοτικά τους τέλη και θέλουν να έχουν την ασφάλεια αλλά και την ποιότητα μέσα στις κοινωνίες τους. Θα βρεθούν χώροι, κύριε Πατούλη? Θέλω να πω δηλαδή ότι παρά το γεγονός, από ό,τι κατάλαβα, ότι υπήρξαν και ενστάσεις, επιμένω, από κάποιους συναδέλφους σας. Βεβαίως. Που θα βρεθούν χώροι για να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να σας το πω με απόλυτο βαθμό πόσοι και ποιοι χώροι θα βρεθούν, διότι δεν πήραμε απαντήσεις επ' αυτών των ερωτημάτων. Άρα λοιπόν υπάρχει μια επιφύλαξη, διότι αντιλαμβάνεστε, η αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα. Δεν μπορεί να είναι εκείνη η οποία θα αναλάβει όλο αυτό το εθνικό εγχείρημα, το οποίο έχει άλλες διαστάσεις. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν, εάν δει ότι υπάρχει πραγματικά ένα σχεδιασμός με αρχή, μέση και τέλος, όπου σαφέστατα γνωρίζουν πόσο χρονικό διάστημα θα κάτσουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα μεταβούν και πού θα μεταβούν, αν έχουν εξεταστεί και όλα αυτά τα οποία περιέγραψα πριν, ναι, σαφέστατα μπορεί να συμβάλλουν κάποιοι δήμοι, αρκετοί δήμοι σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, για πολύ συγκεκριμένο αριθμό πολιτών, εφόσον, επαναλαμβάνω, συμβούν όλα αυτά. Δεν έχουμε δει ούτε τέτοιο εθνικό σχεδιασμό. Θα σας έλεγα ότι δεν θα πετάξουν το μπαλάκι των μεταναστών στην αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι βάζετε, έχετε ενστάσεις. Αν διευκρινιστούν ορισμένα θέματα τα οποία βάλατε εσείς, θα έχετε καλύτερο κλίμα στη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης με τους δήμους. Βεβαίως. Θεωρώ ότι υπάρχει αρκετό. Χρειάζεται και άλλος διάλογος, χρειάζεται και άλλες διευκρινήσεις. Mm-hmm. Και αν θέλετε, κύριε Ψάλτη, να το πούμε και διαφορετικά, πρέπει να το δει και η πολιτεία, η κεντρική εξουσία, ότι δεν είναι πρόβλημα της χώρας και πρέπει να το αναδείξει και στην Ευρώπη. Κατάλαβα τι λέτε, ναι. Αλλά χρόνος. Είναι ένα ευρωπαϊκό. Έχετε πρόβλημα. Δίκιο. Είναι χρόνος όμως δεν υπάρχει. Το λέω αυτό διότι σε συνομιλία που κάνω με τους λιμενικούς και με περιφερειάρχες που είναι στα όρια, μου λένε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και στα νησιά και κυρίως από τη ροή η οποία έρχεται, κύριε Πατούλη. Έχουν δίκιο, και όσο αυτό, επειδή υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι που περιμένουν από την απέναντι όχθη, αντιλαμβάνεστε, όταν δούνε ότι όλα λύνονται από την πύλη που λέγεται Ελλάδα και εμείς αντί να τους διοχετεύσουμε στην Ευρώπη τους κρατήσουμε εδώ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είναι ένα μεγάλο ζήτημα που έχει εθνικές διαστάσεις. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια έχουμε και έναν επίτροπο που λέγεται Αβραμόπουλος, με την έννοια του. Αλήθεια, εσείς τα έχετε πει με τον κύριο Αβραμόπουλο ως ΚΕΔΕ? Δηλαδή, θέλω να πω, έχετε κάνει καμία συνάντηση μαζί του για να μάθετε και τις απόψεις ή τέλος πάντων το σχεδιασμό της Ευρώπης στο ζήτημα αυτό? Με τον κύριο Αβραμόπουλο έχουμε συνομιλήσει. Υπάρχουν κάποιοι συνεργάτες στην περιφέρεια Ευρώπης που έχουν βρεθεί. Και μπορώ να σου το πω και για πρώτη φορά και μέσα από την εκπομπή σας, στις 7-9 Μαΐου που θα γίνει το συνέδριο στη Χαλκιδική της
σχέδιο θα είναι κεντρικότατος ομιλητής μας σε αυτά το πλώς πάνω στα ζητήματα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω κύριε Ψάλτη, έχουν δίκιο στα νησιά που είναι δήμοι και εκεί, είναι δήμοι μας, όπου εκεί δεν υπάρχουν τα κέντρα υποδοχής. Οι λιμενικοί πρέπει να βρουν χορηγούς για να λειτουργήσουν τα λιμενικά σκάφη. Όλα λοιπόν φαίνονται ότι είναι λίγο στον αέρα, θα μου επιτρέψετε να πω. Εάν αυτά όλα μέσα από μια προσπάθεια κοινή όλων μας, επαναλαμβάνω, στόχο έχει την διοχέτευση προς την Ευρώπη των μεταναστών με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα κυκλικά που μπορούν να βοηθήσουν κάποιοι αυτοδιοικητικοί, αλλά και με όλα εκείνα τα οποία σας περιέγραψα πριν, φυσικά οφείλουμε οι πάντες να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Κύριε Πατούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.